Σήμερα στον Δήμο Κορινθίων βρισκόμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να πούμε για την νέα εποχή στη διαχείριση των απορριμμάτων, στη νέα εποχή για την καθαριότητα στο Δήμο μας. Εδώ και μια εβδομάδα, όπως γνωρίζετε, έχει πλέον παύσει να πηγαίνει απορριμματοφόρο στη χωματερή του Χιλιομοδίου. Τα απορρίμματα πηγαίνουν 60 τόνοι την ημέρα για διαχείριση στην περιφέρεια, στην Τέρνα, και εκεί πλέον γίνεται η νόμιμη και ασφαλής διαχείρισή τους. Ένα πρόβλημα πολλών δεκαετιών, το οποίο δημιουργούσε θέματα με το περιβάλλον, δημιουργούσε θέματα ασφάλειας και υγιεινής, αυτό το πρόβλημα λύθηκε. Η χωματερή του Χιλιομοδίου, η οποία ήταν επικίνδυνη, ήταν κορεσμένη, δεν μπορούσε να λάβει περισσότερες ποσότητες από τα στερεά απορρίμματα του Δήμου Κορινθίων, δεν χρησιμοποιείται πια. Εκείνο το οποίο επιβάλλεται να γίνει και συζητούμε με την περιφέρεια Πελοποννήσου, της οποίας είναι και αρμοδιότητα, είναι η αποκατάσταση της χωματερής, για να μπορέσουμε σε εκείνο τον χώρο να αποκαταστήσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και την επικινδυνότητα η οποία τα τελευταία χρόνια ήταν γνωστό ότι υπήρχε εκεί. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό το οποίο ανέφερα, δηλαδή να διαχειριζόμαστε με ασφάλεια, νόμιμα τα σκουπίδια στον Δήμο Κορινθίων και χωρίς αύξηση του κόστους, ζητάμε την υποστήριξη και τη συνεργασία των πολιτών. Ξέρετε ότι έχει κόστος η νόμιμη διαχείριση των απορριμμάτων. Για να μην αυξήσουμε και δεν έχουμε την πρόθεση να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη, θα πρέπει οι πολίτες να μας βοηθήσουν και να αυξήσουμε το επίπεδο της ανακύκλωσης που σήμερα έχουμε στον Δήμο Κορινθίων. Από τη μεριά του Δήμου μας έχουμε και τα απαραίτητα οχήματα, καινούργια οχήματα τα οποία θα τα δείτε, αλλά και άλλα που έχουμε παραγγείλει σε χρήση, αλλά και κάδους απορριμμάτων οι οποίοι είναι κατάλληλοι για την ανακύκλωση. Αλλά πρέπει οι πολίτες να βοηθήσουν και να χρησιμοποιούν τον μπλε κάδο για το γυαλί, το πλαστικό, το μέταλλο και όχι τον πράσινο κάδο. Άλλοι δήμοι, θα έχετε ήδη ακούσει ή προβλέπετε, να αυξήσουν τα δημοτικά τους τέλη στο επίπεδο των 50%. 40 με 50% είναι οι αυξήσεις οι οποίες έχουν ανακοινωθεί ή επίκειται να ανακοινωθούν σε άλλους δήμους. Στο δικό μας το Δήμο δεν θα αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη, εφόσον υπάρχει και θεωρούμε ότι είναι δεδομένη η σωστή διαχείριση και η συμμετοχή των πολιτών στην ανακύκλωση. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τα κλαδέματα. Λεπτομέρειες θα ακούσετε και από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και τον διευθυντή καθαριότητας και τεχνικών υπηρεσιών. Εκείνο που θέλουμε είναι οι πολίτες τα κλαδέματα να μην τα ανακατεύουν με τα άλλα ογκώδια αντικείμενα, να τα αποθέτουν σε πράσινες γωνιές οι οποίες είναι επιλεγμένες και θα ανακοινωθούν ποιες είναι αυτές οι πράσινες γωνιές και εκεί μετά να γίνεται η κατάλληλη επεξεργασία με τον κλαδοτεμαχιστή, ο οποίος θα πηγαίνει στο σημείο αυτό και θα μειώνει τον όγκο των κλαδεμάτων. Τα ογκώδη θα διαχειρίζονται με σχετική σύμβαση με ειδική εξουδετημένη για το σκοπό αυτό εταιρεία. Οι κόκκινοι κάδοι για τα ρούχα παπούτσια, όπως γνωρίζετε, λειτουργούν και έχουμε σημαντική ποσότητα, 50 περίπου τόνους είχαμε την περασμένη χρονιά, να διαχειρίζονται και να αξιοποιούνται εκεί που οι πολίτες έχουν ανάγκη σε άλλες περιοχές της χώρας ή σε άλλες χώρες, αλλά δεν πηγαίνουν ρούχα, παπούτσια χαμένα και δεν πηγαίνουν στα σκουπίδια. Για τα τηγανέλαια υπογράψαμε σύμβαση πρόσφατα, πρέπει να την αξιοποιήσουν αυτή τη σύμβαση οι πολίτες, όπως και για το γυαλί. Θα δείτε άμεσα να τοποθετούνται κόδωνες για το γυαλί και τη συλλογή του. Επίσης θα δείτε με την επίσκεψη που θα κάνετε μετά με τον αντιδήμαρχο και τον διευθυντή στο χώρο του στρατοπέδου τα νέα οχήματα τα οποία έχουμε παραλάβει για να λειτουργήσουν στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Επίσης, την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα περιμένουμε, να βγει τελικά η άδεια για το εργοστάσιο της κομποστοποίησης, η αναθεωρημένη άδεια, να προχωρήσει και η κομποστοποίηση. Και μετά θα προχωρήσει και η ανταποδοτική ανακύκλωση. Ήδη έχουμε συμφωνία, έχουμε επαφές με την εταιρεία που ασχολείται με την ανταποδοτική ανακύκλωση και εκεί το πλαστικό, το γυαλί και το μέταλλο θα μπορούν οι πολίτες να τα αποθέτουν και να παίρνουν και χρήματα, να παίρνουν ανταποδοτική υπηρεσία. Εκείνο το οποίο έχει γίνει επίσης τελευταία είναι η ενημέρωση στα σχολεία.
από το Δήμο Κορινθίων για την ανακύκλωση. Και έχουν μοιραστεί και 3.000 σακούλες σε όλα τα νοικοκυριά μέσω των παιδιών, των σχολείων. Θα μοιράσουμε και άλλες σακούλες, αλλά μπορούν και οι πολίτες να πάρουν από τα σούπερ μάρκετ, δεν στοιχίζει λιγότερο από 1 ευρώ, να πάρουν μια σακούλα η οποία είναι επαναχρησιμοποιούμενη και να βάζουν εκεί τα υλικά προς ανακύκλωση και να τα αποθέτουν στον μπλε τον κάδο. Ο αριθμός των μπλε κάδων έχει αυξηθεί κατά πολύ με έξοδα του Δήμου, παρότι δεν έπρεπε, γιατί ήταν δουλειά της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης, και μπορούν οι πολίτες πλέον εκεί να χρησιμοποιούν τον μπλε κάδο και να μας βοηθήσουν να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να μειώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων που πηγαίνουν στην διαχείριση της περιφέρειας και της Στέρνα και να μειώσουμε, γιατί ο στόχος μας είναι να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη όταν πετύχουμε τους στόχους της ανακύκλωσης. Λεπτομέρειες περισσότερα σε αυτό το θέμα θα σας πει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και ο διευθυντής και αμέσως μετά σε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε θα απαντήσω. Ο λόγος σε εσένα, Δημήτρη. Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι μετά από 2 χρόνια η καθαριότητα αρχίζει και μπαίνει σε ένα επίπεδο το οποίο το θέλαμε από την πρώτη στιγμή και πάντα με τη βοήθεια του Δήμαρχου του Βασίλη Νανόπουλου. Η καθαριότητα, εγώ πιστεύω από ό,τι φαίνεται, ότι έχει λειτουργήσει πάρα πολύ στην πόλη και στους άλλους Δήμους. Όταν καταφέρνουμε τον πρώην Δήμαρχο να τον κάνουμε δημοσιογράφο, αυτό φαίνεται ότι μετά από 13 χρόνια σκλαβιά στην Κόρινθο από την καθαριότητα, τον έχουμε κάνει να φτιάξουν κάποια site για να μπορέσουν να δουν για τα αγκώδη. Τα οποία αγκώδη θα σας ενημερώσει και ο διευθυντής να σας πει το κανονισμό, να μην μπω σε αυτή τη διαδικασία. Τα πολλά πράγματα σας τα είπε και ο Δήμαρχος για το θέμα της ανακύκλωσης που θέλουμε από τους πολίτες να μας βοηθήσουν. Και να πω εδώ ότι πήραμε 350 μπλε κάδους, ενώ ήταν υποχρέωση της ΕΑ, και θα πάρουμε άλλους 350 για να γίνεται πιο με την ανακύκλωση, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πάνω στο τομέα αυτό που ήταν πολύ πίσω ο Δήμος. Στο θέμα των ογκωδών, θέλω να πω ότι στα 2 χρόνια αυτά είναι μια μεγάλη προσπάθεια και στους 5 Δήμους. Πιστεύω ότι με τις συμβάσεις που θα κάνουμε, Δήμαρχε, είπαμε ότι θα πάμε με σύμβαση πάνω σε αυτό το θέμα των ογκωδών και θα προχωρήσουμε. Με αδειοδοτημένη νόμιμη εταιρεία. Σωστά. Πάνω σε αυτό το τομέα θα το δουλέψουμε στα επόμενα χρόνια και πιστεύω σε όλο και σε αυτό το τομέα να πάμε καλά. Όσο αφορά τα καινούργια μηχανήματα, θα πάμε όλοι μαζί να δούμε και τα 2 τασάρωθρα που μετά από πολλά χρόνια, όπως έχω πει και πριν λίγο καιρό σε μια δημοσίευση που έκανα, θα μπουν στους πεζόδρομους και τα καινούργια απορριμματοφόρα θα μπλένουν καθημερινά τους κάδους. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη συνέχεια που θα πάμε πάνω να δούμε κιόλας το στόλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Γυρίζουμε σελίδα με 2 κουβέντες και ξεχνάμε τι γινόταν στο παρελθόν κατά ανάγκη και κοιτάμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Και αυτό είναι το σημαντικό που έχουμε να κάνουμε, να σχεδιάσουμε αυτό που έχουμε πει καλύτερα και να το υλοποιήσουμε και να μπορέσουμε να έχουμε την καθαριότητα κάθε χρόνο και σε ένα καλύτερο επίπεδο στον Δήμο μας. Και να μην ξεχνάμε, συγγνώμη Δήμαρχε, να μην ξεχνάμε, αυτό είναι πολύ, πολύ πολύ σοβαρό και τους ενοχλεί στην αντιπολίτευση, ότι έχουμε πει ότι έχουμε καταφέρει την Κόρινθο που ήταν στις τελευταίες θέσεις όλοι πανελλαδικά να είναι μέσα στις 5 πιο καθαρές πόλεις στην Ελλάδα. Και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε που στα 2,5 χρόνια δεν έχετε δει ποτέ κάδο πράσινο και μπλε γεμάτο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα επιμείνω λίγο στο κομμάτι και στο στοίχημα που λέγεται ανακύκλωση, γιατί είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί όσον αφορά και το θέμα των ανταποδοτικών τελών και είναι και ο μόνος τρόπος που θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τα ανταποδοτικά τέλη και τα δημοτικά τέλη σε ένα τέτοιο επίπεδο που δεν θα καταφέρουμε να τα αυξήσουμε κτλ. Η ανακύκλωση είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί, άρα πρέπει να επιμείνουν οι πολίτες και να κάνουν και σωστή ανακύκλωση, γιατί πολλές φορές δεν αρκεί μόνο να ανακυκλώνουμε και να έχουμε έναν αρκετά μεγάλο όγκο ανακυκλώσιμων υλικών μέσα στο μπλε κάδο. Το ζητούμενο είναι αυτά τα υλικά να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και να γίνει ανακύκλωση και να ανακυκλωθούν. Δηλαδή να είναι καθαρά υλικά. Άρα οι πολίτες που πετάνε στον μπλε κάδο ανακυκλώσιμα υλικά
όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, πρέπει πρώτα απ' όλα να τα καθαρίζουν, να ξεπλένουν τις συσκευασίες και όλα αυτά εδώ, γιατί διαφορετικά το ανακυκλώσιμο υλικό δεν μπορεί να ανακυκλωθεί και καταλήγει να γίνει RDF, δηλαδή καύσιμη ύλη σε κάποιες τσιμεντοβιομηχανίες ή άλλες μονάδες που χρησιμοποιούν αυτό το καύσιμο. Το κομμάτι των ογκωδών, επειδή νομίζω και την προηγούμενη φορά είχα αναφερθεί, και μετεπιτάσιος οι πολίτες θεωρούν ή επιβάλλουν την αποκομιδή των ογκωδών και επιμένουν ότι εντάσσεται μέσα σε ανταποδικά τέλη, θέλω να πω ότι με βάση τον κανονισμό τα ογκώδη η υπηρεσία δεν είναι υποχρεωμένη να τα συλλέγει. Το κάνει για λόγους υγιεινής και όχι μόνο, και κατόπιν συνεννόησης. Δηλαδή, συνεννοείται με την υπηρεσία ο πολίτης που θέλει να βγάλει κάποια ογκώδη, έρχεται το αυτοκίνητο και το μηχάνημα της υπηρεσίας, φορτώνει τα ογκώδη και ο πολίτης καταβάλει το τέλος αποκομιδής. Το οποίο προβλέπεται μέσα στον κανονισμό καθαριότητας, που είναι 20 ευρώ το κυβικό ή 80 ευρώ όλο το φορτηγό. Αυτό επειδή υπήρχε μία αντίληψη ότι ό,τι βγάζει ένα σπίτι μαζί και με τα απόβλητα των κήπων ή απόβλητα κατασκευών, καταδαφίσεων κτλ., είναι υποχρέωση να τα παίρνουν. Το πώς θα λειτουργήσουν τα ογκώδια από εδώ και πέρα, το είπε και ο Δήμαρχος, θα γίνουν συμβάσεις αναδημοτική ενότητα, προκειμένου κάποιος εργολάβος ή εργολάβοι να παίρνουν, να συλλέγουν και να επεξεργάζονται τα ογκώδη, και σε αυτό το πλαίσιο θα τοποθετηθούν και κάδοι μεγάλοι, τα λεγόμενα skip containers, όπως είχαμε βάλει και τώρα σε κάποια σημεία μόνο στην Κόρινθο. Και θέλουμε τουλάχιστον να σεβαστούν οι πολίτες τα σημεία αυτά που θα τοποθετήσουμε τους κάδους, και να μην πετάνε δεξιά και αριστερά σε οποιαδήποτε άλλα σημεία ογκώδη και να μας δημιουργούν ή να δημιουργούν και ένα επιπλέον πρόβλημα στους εργολάβους που θα κάνουν τη συλλογή των ογκωδών, και να περιορίσουμε αυτό το χάος που γίνεται με τα ογκώδη και με τα σημεία που παντού βλέπουμε να είναι πεταμένα τέτοια ογκώδη. Τώρα, όσον αφορά τον εξοπλισμό, είπαμε ότι κάναμε μια μεγάλη προμήθεια. Πήραμε αυτά τα μηχανήματα, τα 3 καινούργια απορριμματοφόρα, τα 2 καινούργια σάρωθρα, ένα καινούργιο μηχάνημα φορτωτή εξκαφέα για τη συλλογή ογκωδών. Επίσης τα 2 αγροτικά, και αναμένεται άλλα 4 απορριμματοφόρα που τα έχουμε βγάλει ήδη σε διαγωνιστική διαδικασία. Έγινε ο διαγωνισμός, είμαστε στη φάση της αξιολόγησης. Άρα θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα τα έχουμε και αυτά. Ο εξοπλισμός εξυγχρονίζεται, μπαίνουμε σε ένα άλλο επίπεδο και σε ένα άλλο στάδιο, και νομίζω ότι πλέον οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου προς τους πολίτες θα είναι εξαιρετικά αναβαθμισμένες από εδώ και στο εξής. Αυτά από εμένα, ευχαριστώ. Στη διάθεσή σας για ερωτήσεις που έχετε. Να πω κάτι, Δήμαρχε. Γιάννη, περιμένουμε και τους υπόγειους κάδους, έτσι, να κάνουμε... Και αυτό... έχουμε κάνει προτάσεις χρηματοδότησης προκειμένου να φτιάξουμε γωνιές ανακύκλωσης με υπόγειους κάδους αλλά και με οικίσκους ανταποδοτικής ανακύκλωσης, όπου εκεί θα συλλέγουμε βέβαια ανακυκλώσιμα υλικά ή άλλα υλικά που ανακυκλώνονται ανά ρεύμα. Δηλαδή κάθε ρεύμα, όταν λέω ρεύμα, κάθε υλικό θα ανακυκλώνεται ξεχωριστά, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε και εμείς να αξιοποιήσουμε αυτά τα υλικά και ενδεχομένως να τα πουλήσουμε στη δευτερογενή αγορά και ο Δήμος να έχει και κάποια έσοδα από αυτή την αξιοποίηση των υλικών που θα συλλέγουμε από τις γωνιές ανακύκλωσης. Κύριε Νικολόπουλε. Επειδή δεν σας άκουσα από την αρχή, έχετε ένα κακό ελάττωμα. Ξεκινάτε ακριβώς. Ξεκινάω, και είναι καλό το ελάττωμα αυτό. Όταν λέμε την ώρα, ακριβώς την ώρα. Είμαστε μόρα πασό. Και δεν ξέρω αν το είπατε, αν δεν το είπατε, μου στείλετε μια απάντηση. Ξεκινάμε σήμερα, αύριο, χθες, να πηγαίνουμε στην Παλαιοχούντα σκουπίδια. Έρχεται το δικό μας το αυτοκίνητο, τα παίρνει από ένα συγκεκριμένο χώρο και τα πάει στην Παλαιοχούνη, ή εμείς θα πάμε σε ένα συγκεκριμένο χώρο και τα παίρνει το αυτοκίνητο της Τέρνα και τα πάει στην Παλαιοχούνη. Ένα. Και δεύτερο, τα απόβλητα του νοσοκομείου τι γίνεται? Κοιτάξτε, πρόκειτο να δημιουργηθεί έγκαιρα ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο Σπαθοβούνι από την Τέρνα. Αυτό δεν έγινε. Θα πάρει κάποιους μήνες για να γίνει. Επειδή όμως ο Δήμος Κορινθίων δεν μπορούσε να περιμένει πότε θα γίνει αυτή η εγκατάσταση της Τέρνα, και εμείς θέλαμε από την πρώτη στιγμή, ακόμα και από τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας του εργοστασίου, να δίνουμε τα απορρίμματα, δημιουργήσαμε την υποδομή ο Δήμος Κορινθίων.
και αποτίθενται σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο, παραλαμβάνονται από ένα open top container, όπως λέγεται, ένα κατάλληλα διαμορφωμένο μεγάλο όχημα για να μην χύνονται υγρά στη διαδρομή ή οπουδήποτε αλλού. Φορτώνονται περίπου 25 τόνοι σε αυτό το όχημα και πηγαίνουν τρεις φορές την ημέρα περίπου. Αυτό το κόστος μεταφοράς στη στέρνα είναι από το Σπαθοβούνι, όπως λέει η σύμβαση, μέχρι το εργοστάσιο. Το δικό μας κόστος μεταφοράς είναι από την Κόρινθο μέχρι το Σπαθοβούνι. Τα οχήματα αυτά είναι μιας εταιρείας που έχει συμβληθεί με την Τέρνα. Το δεύτερο ερώτημα για τα απόβλητα του νοσοκομείου. Εκεί υπάρχουν δύο κατηγορίες αποβλήτων. Είναι τα απόβλητα τα οποία είναι οικιακού τύπου, τα οποία τα παραλαμβάνει ο Δήμος, και είναι τα ειδικού τύπου απόβλητα, τα οποία έχουν ειδική διαχείριση και δεν τα παραλαμβάνει ο Δήμος. Πάνε εκεί που προβλέπεται από εταιρείες που έχουν εξειδίκευση στην ειδική διαχείριση. Κύριε Δημαρχέ, μια και είπατε για το σταθμό μεταμόρφωσης Πορτοβουνίου. Ναι. Ο σταθμός μεταμόρφωσης τώρα... Μεταφόρτωσης. Μεταφόρτωσης, ναι. Χρειάζεται αδειοδότηση. Όλοι οι σταθμοί μεταφόρτωσης χρειάζονται... Έχει αδειοδοτεί το σημείο αυτό. Του Σπαθοβουνίου όχι. Εδώ. Γιατί δεν έχει γίνει. Εδώ στο πεδίο πολύς. Προφανώς ναι. Προφανώς ναι. Και γιατί δεν επιλέχθηκε να είναι πιο κοντά στο Σπαθοβούνι ή κομματέρι που ήδη υπάρχει στο πυρομόρφωση. Αυτό το ότι είναι κοντά στην πόλη το σημείο μεταφόρτωσης είναι καλό, γιατί έχουμε λιγότερα μεταφορικά στα απορριμματοφόρα. Τα απορριμματοφόρα πολύ πιο σύντομα και με λιγότερο κόστος πηγαίνουν στο σημείο μεταφόρτωσης και απομακρύνονται από εκεί και μετά τα απορρίμματα. Και ένα τελευταίο από μένα. Ναι. Είπατε ότι δεν θα αυξήσετε τα δημοτικά τέλη. Αυτή είναι η πρόθεσή μας. Ναι. Επειδή όμως ξέρουμε τα τελευταία χρόνια με την Τέρνα που έχουμε, όσοι έχουμε ασχοληθεί με τα σχολεία και έχουν ασχοληθεί όλοι, δεν είχαν και άλλη συζήτηση, μιλάγανε για 200%, για 300% αυξήσεις σε κάποιους δήμους μακρινούς, του Ξεοκάστρου, που είναι πολύ μακριά. Εσείς πώς θα τα καταφέρετε, παρότι η Τέρνα θα παίρνει σκουπίδια που θα πρέπει να αμείβεται για αυτή την ιστορία, να μην αυξήσετε? Εννοείται ότι θα τα βάλουμε από την τσέπη, ας πούμε, και το αμείο του Δήμου? Όχι, όχι, αυτά είναι ανταποδοτικά και τα δημοτικά τέλη τα οποία εισπράττουμε για τα σκουπίδια είναι αυτά τα οποία πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για το σκοπό αυτό. Εκείνο το οποίο κάνουμε είναι σωστή διαχείριση. Δηλαδή μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων τα οποία θα δίνουμε στην Τέρνα, αυξάνοντας την ανακύκλωση, καλύτερη λειτουργία της συλλογής των απορριμμάτων, να μειώσουμε γενικά τα λειτουργικά κόστη. Αφού μειώνουμε λοιπόν τα λειτουργικά κόστη και τον όγκο των απορριμμάτων που δίνουμε στην Τέρνα, θα καταφέρουμε το κόστος που σήμερα, αν δεν κάναμε τίποτα, είναι 2 εκατομμύρια επιπλέον το χρόνο. Αυτό είναι το επιπλέον κόστος το οποίο θα δίναμε στην Τέρνα. Αυτό να το περιορίσουμε σημαντικά. Το εργοστάσιο της κομποστοποίησης, όπως είπα, το εργοστάσιο της κομποστοποίησης, τα μηχανήματα τα περισσότερα έχουν παραλυφθεί. Θα αδειοδοτηθεί η συνέχιση των εργασιών τη Δευτέρα που μας έρχεται, την ερχόμενη εβδομάδα. Θα ολοκληρωθεί μέσα σε 3 μήνες περίπου και θα λειτουργήσει. Το μεγάλο στοίχημα πάντως είναι αυτό που είπε ο Δήμαρχος και το λέει το παιδί 2 φορές. Είναι να βοηθήσουν οι πολίτες στους μπλε κάδους. Η ανακύκλωση, αν καταφέρουμε την ανακύκλωση και ανεβάσουμε, δεν έχουμε πρόβλημα κανένα, πιστεύω εγώ, και με τα ανταποδοτικά και με αυτά δεν θα έχει κανένα θέμα. Αυτό είναι το στοίχημα τώρα που θέλουμε από εδώ και πέρα, είναι ο μπλε κάδος. Και εμείς κάναμε την προσπάθεια, σας το ξαναλέω, που δεν ήταν υποχρέωσή μας, Δήμαρχε, να φέρουμε 350, εμείς να φέρουμε μπλε κάδος. Όχι, βέβαια, ξέρω, είναι με έξοδα του Δήμου. Και να πάρουμε και άλλους 350, μόνο και μόνο να βοηθήσουμε πάνω σε αυτό τους πολίτες, να πάμε παντού μπλε κάδος και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σωστά. Δεν υπάρχει άλλη λύση, αυτή είναι. Κύριε Δήμαρχε, εγκαταλείπεται οριστικά, δηλαδή αυτή η προσπάθεια που έκανε τότε ο Δήμος Κορινθίων να φτιαχτεί ένα μίνις δίλ από το Δήμο Κορινθίων και θα είναι μόνο για κομποστοποίηση η εγκατάσταση επάνω στο εργοστάσιο του Δήμου Κορινθίων? Δεν εγκαταλείπουμε τίποτα. Σεβόμαστε τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο Δήμος Κορινθίων και λέει να κάνουμε αυτού του τύπου τη διαχείριση. Και αυτή τη σύμβαση δεν την υπέγραψα εγώ. Έχει υπογραφεί από πριν από τους προκατόχους μου, αλλά υπάρχει συνέχεια στη διοίκηση. Δεν υπήρξε εναλλακτική πρόταση ολοκληρωμένης διαχείρισης. Άρα αναγκαστικά οδηγούμαστε σε αυτή τη λύση, την οποία θα την αξιοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Για να γίνει όμως κομποστοποίηση, πρέπει να γίνει διαλογή στην πηγή. Με μπλε κάδο και πράσινο κάδο δεν γίνεται. Υπάρχει λοιπόν η διάθεση του Δήμου Κορινθίων να προχωρήσει και με τον καφέ κάδο και να έχουμε διαλογή στην πηγή? Όταν το εργοστάσιο ολοκληρωθεί, και αυτό θέλει ακόμα 3 μήνες όπως σας είπα, τότε θα χρησιμοποιηθούν οι καφέ κάδοι και θα προωθήσουμε την κομποστοποίηση. Μπορώ να απαντήσω επί της διαδικασίας κομποστοποίησης? Επειδή έχω ασχοληθεί από την αρχή, εν τη γενέση του έργου, αρχικώς από κύριε Τσαρμπέ, ούτως ή άλλως ο σχεδιασμός ήταν να γίνει μονάδα κομποστοποίησης. Στη συνέχεια προσθέθηκε η δραστηριότητα του ΚΔΑΗ και μέχρι εκεί. Νομίζω δεν υπήρχε σκέψη
για διαχείριση σύμπτων σκουπιδιών, απορριμμάτων δηλαδή, παρά μόνο στην περίπτωση που καθυστερούσε σημαντικά το ζήτημα με την Τέρνα και θα παίρναμε ένα είδος προσωρινής διαχείρισης του πράσινου κάδου. Τώρα, όσον αφορά τη λειτουργία της κομποσοποίησης, από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί το έργο, ο ανάδοχος που έχει πάρει την προμήθεια του εξοπλισμού έχει και την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία. Στην εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία, έτσι όπως περιγράφεται στους όρους και της σύμβασης αλλά και της λειτουργίας του έργου, εμείς θα διαθέσουμε περίπου γύρω στους 700 κάδους σε μεγάλους παραγωγούς αποβλήτων, οργανικών αποβλήτων, δηλαδή καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ταβέρνες, μανάβικα, μπακάλικα, σούπερ μάρκετ κτλ. Αυτοί οι παραγωγοί δηλαδή που έχουν το μεγάλο όγκο των οργανικών αποβλήτων. Θα συλλέγουμε πόρτα-πόρτα τα οργανικά απόβλητα με αυτούς τους καφέ κάδους που θα έχουμε μοιράσει και αυτοί οι κάδοι, αυτός ο όγκος δηλαδή των οργανικών αποβλήτων θα καταλήγει στην κομποστοποίηση μαζί με τα κλαδέματα που θα συλλέγουμε είτε από την υπηρεσία Πρασίνου είτε από διάφορα σημεία του Δήμου που θα τα αφήνουν οι πολίτες και θα γίνεται η διαδικασία της κομποστοποίησης μέσα από την αερόβια διαδικασία που έχει προβλεφθεί στο συγκεκριμένο το εργοστάσιο και θα παράγεται ένα κόμπος το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό. Αυτή είναι η διαδικασία. Η πρώτη φάση είναι με τους μεγάλους παραγωγούς, η δεύτερη φάση είναι να μοιράσουμε καφέ κάδους μέσα στην πόλη της Κορίνθου σε κατοικίες και η τρίτη φάση που είναι πιο μακροπρόθεσμη είναι να μπορέσουμε και να καταφέρουμε σε όλο το Δήμο να μοιράσουμε καφέ κάδους και να πηγαίνουμε και να μαζεύουμε τα οργανικά, προδιαλεγμένα πάντα τα οργανικά, για να γίνεται σωστά η κομποστοποίηση και να παράγεται ένα καθαρό κόμπος. Όπως βλέπετε, υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο υλοποιείται και σε βάθος χρόνου γίνονται οι ενέργειες και θα τις δείτε να ολοκληρώνονται προς το τέλος του καλοκαιριού. Μια ερώτηση σύντομη που θέλω να κάνω εγώ για να έχουμε και μια εικόνα για την τάξη μεγέθους που θα πληρώνει ο Δήμος στο ΣΔΙΔ. Πόσους τόνους σκουπίδια παράγει ο Δήμος Κορινθίων τον χρόνο? 25.000. 25.000 τόνους. Μάλιστα. Υπάρχει το όριο που υπήρχε στην Τέρνα για όλους τους Δήμους πάνω από 120.000, αλλιώς υπήρχε ποσό. Κοιτάξτε, υπάρχει η ρήτρα της ελάχιστης ποσότητας, αλλά επειδή έχει μειωθεί στις 100.000 τόνους για όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να πληρώσει κάποιος Δήμος ρήτρα ελάχιστης ποσότητας. Σίγουρα είναι οι ποσότητες που θα διαχειριστούν στο εργοστάσιο πολλαπλάσιες. Συγγνώμη που θα ασχοληθώ λίγο πάλι με την παραδευτοντολογία. Υπερσιακά θέλω να ρωτήσω. Ναι. Δηλαδή ποτέ ουσιαστικά ο Δήμος Κορινθίων δεν είχε μία ξεκάθαρη διαχείριση πλήρης των απορριμμάτων στο νου του. Πάντα ήταν μία προσωρινή μέχρι να φτιαχτεί η Τέρνα, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα προεκλογικά ακούγαμε ότι κάποιοι καταψηφίζουν το να λειτουργήσει ένα εργοστάσιο απορριμμάτων από το Δήμο Κορινθίων που θα ήταν πολύ πιο φθηνά και θα γλιτώναμε την κακιά Τέρνα. Κύριε Τσαρμπέ, να σας πω πριν απαντήσει ο κ. Τσολάκης ότι θα επαναλάβω αυτό που είπα. Δεν υπήρξε ποτέ από πλευράς Δήμων πρόταση ολοκληρωμένη, εναλλακτική για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Το έλεγα ως αντιπολίτευση, το έλεγα πάντοτε. Δεν υπήρξε ποτέ μία πρόταση που λέει αντί για την Τέρνα, ολοκληρωμένα όμως θα κάνουμε αυτή τη διαχείριση. Και δεν μιλάω μόνο για το Δήμο Κορινθίων, μιλάω και για τους άλλους Δήμους. Οι οποίοι έλεγαν εν μέρη θα κάνουμε κομποστοποίηση, εν μέρη θα κάνουμε διαλογή, αλλά δεν λέγανε τι θα κάνουμε το υπόλοιπο. Και από τη στιγμή που δεν λες τι θα κάνεις το υπόλοιπο, δεν έχεις ολοκληρωμένη λύση. Άρα είναι αστεία πράγματα να λέμε ότι εξετάστηκαν εναλλακτικές προτάσεις. Ποτέ δεν εξετάστηκαν. Μία ήταν πάντοτε. Η ολοκληρωμένη, η πλήρης λύση, αυτή που σήμερα εφαρμόζουμε. Τα υπόλοιπα ήταν απλά για να καθυστερήσει το έργο. Και τι κερδίζαμε καθυστερώντας το έργο? Επιβαρύναμε το περιβάλλον. Έχουμε μέχρι σήμερα επικινδυνότητα στην περιοχή των Χωματερών, γιατί μπορεί εκεί, εγώ πραγματικά όταν δούλευαν εκεί οι εργαζόμενοι κάθε μέρα φοβόμουν μην έχουμε ατύχημα εργατικό, γιατί οι συνθήκες δεν ήταν οι καταλληλότερες εκεί πάνω και πραγματικά αισθανόμουν πολύ άσχημα καθημερινά όταν ανέβαιναν οι εργαζόμενοι του Δήμου να θάψουν εκεί τα σκουπίδια και φυσικά ρυπαίνε και τον περιβάλλοντα χώρο η Χωματερή ανεξέλεγκτη. Έχει
Θα δώσω απάντηση. Έχω ζητήσει από την περιφέρεια, γιατί είναι δουλειά της περιφέρειας, και από το Υπουργείο τη χρηματοδότηση για να γίνει το συντομότερο δυνατό, αν είναι δυνατόν άμεσα, η αποκατάσταση της χωματερής. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ουδέποτε ο περιφερειακός σχεδιασμός, το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, ούτε ο ισχύον ούτε ο προηγούμενος, προέβλεπε αποκεντρωμένες μονάδες, δηλαδή ένα δήμο, διαχείριση σύμμικτων σκουπιδιών. Αυτό που επέτρεπε και ο ισχύον και ο παλιός ήταν μονάδες κομποστοποίησης και δημοτικά κδάη. Ουδέποτε. Έγινε μια προσπάθεια στο παρελθόν να ζητήσουμε και διαχείριση πράσινου κάδου για καθαρά για ένα προσωρινό χρονικό διάστημα. Και όσο καθυστερούσε η εξέλιξη του έργου της Στέρνα και υπήρχε και το πρόβλημα το δικό μας που είχαμε με τη χωματερή, που ήταν ένα πρόβλημα πολύ έντονο και θέλαμε με κάποιο τρόπο να αποφύγουμε να πηγαίνουμε τα απορρίμματα στη χωματερή. Ουδέποτε όμως ο περιφερειακός σχεδιασμός ανέφερε για αποκεντρωμένες μονάδες, γι' αυτό και εμείς δεν μπορούσαμε από μόνοι να κάνουμε τίποτα. Γιατί όταν ξεκινάς να κάνεις ένα έργο διαχείρισης αποβλήτων, πρέπει πρώτα απ' όλα να πάρεις μια βεβαίωση από τον φορέα, από το ΦΟΣΔΑ, όπου σου επιτρέπει με βάση τον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ, δηλαδή τον περιφερειακό σχεδιασμό, σου επιτρέπει να κάνεις και να κατασκευάσεις τη συγκεκριμένη μονάδα. Αυτό που μας επέτρεπε και μας επιτρέπει ακόμα και σήμερα ο περιφερειακός σχεδιασμός και η βεβαίωση που μας έχει χορηγηθεί από τον φορέα είναι η δημοτική μονάδα κομποστοποίησης και το δημοτικό ΚΔΑΗ. Τα μηχανήματα που έχουμε παραλάβει, κύριε Δήμαρχε, είναι μόνο για κομποστοποίηση ή είχαν παραλυθεί, είχε κάποιος παραγγείλει και άλλου είδους μηχανήματα? Είναι για την κομποστοποίηση και για μια διαχείριση ΚΔΑΗ περιορισμένου όγκου. Και πότε θα κλείσει η χωματερία του χιλιομοδίου και θα αποκατασταθεί? Η χωματερία κλείσει, σας είπα. Ναι, και θα αποκατασταθεί. Θα αποκατασταθεί όταν γίνει η χρηματοδότηση. Και για τις άλλες τις υπάρχουν χωματερές που υπήρχε πρόγραμμα. Χρηματολογικό πάρκο και άλλα. Αυτή η αποκατάσταση των χαδά των παλιών ήταν ένα έργο το οποίο η περιφέρεια Πελοποννήσου είχε αναλάβει και είχε και την υποχρέωση. Και τούτη η αποκατάσταση της χωματερής του Χιλιομοδίου δεν είναι δουλειά του Δήμου, είναι δουλειά της περιφέρειας. Σε συνεργασία, αν θέλετε, με το Δήμο, αλλά είναι δουλειά της περιφέρειας και του Υπουργείου. Επειδή δεν έχουμε ακούσει τον κύριο Νίκα να λέει τίποτα για τις αποκαταστάσεις και επειδή το Χιλιομόδιο τόσο καιρό εξυπηρέτησε όλο το Δήμο Κορινθίων με αυταπάρνηση, κάποια στιγμή πρέπει να καταστάσουμε. Συζητώ συχνά με τον κύριο Νίκα και θα δώσουμε τη λύση γρήγορα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.